Ας αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Πριν από κάποιες μέρες, στην Ιερισσό, έγιναν επιχειρήσεις των ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ. Στο διαδίκτυο είδαμε εικόνες, εισβολές σε σπίτια, συλλήψεις, γενικώς εικόνες και βίντεο τα οποία θύμιζαν, πώς να το πω, επιχειρήσεις δυνάμεων κατοχής. Θέλω από σένα να μου περιγράψεις λίγο την κατάσταση, πώς ο κόσμος δηλαδή της περιοχής βίωσε αυτές τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Καταρχήν να πούμε τα γεγονότα, τι συνέβη και έγινε όλο αυτό. Την Τρινοπέμπτη το πρωί καλέστηκαν 5 άτομα, μάλλον 6 άτομα, από την αστυνομική διεύθυνση Πολυγύρου, την ασφάλεια μάλλον Πολυγύρου, στην ουσία είναι ασφάλεια Θεσσαλονίκης που έχει κατοικοειδρεύει πια στο Πολύγυρο. Καλέστηκαν για συμπληρωματική κατάθεση, μια και οι ίδιοι άνθρωποι είχαν καταθέσει την προηγούμενη μέρα. Συνηθίζουμε, επειδή έχουμε δει πολλές φορές απαγωγές και εξαφανίσεις ανθρώπων για ώρες, να πηγαίνουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι μαζί τους για να δουν τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αυτοί που πήγαν και συνοδέψανε τους 5-6 προσαχθέντες, διαπίστωσαν ότι τους βάλανε αμέσως σε μία κλούβα και άρχισαν να μαζεύονται μάλιστα και δυνάμεις στο ΜΑΤ και διάφοροι και του ΕΝΕΚΑΜ κλπ. Οπότε υποψιάστηκαν ότι αυτά, όλοι αυτοί προφανώς θα κατευθυνθούν προς την Ιερισσό. Έτσι αυτό διαδόθηκε στην Ιερισσό, ο κόσμος αντέδρασε, μαζεύτηκε στην είσοδο του χωριού, αντιδρώντας όχι στο να γίνουν οι έρευνες στα σπίτια. Ξανά έγιναν έρευνες στα σπίτια και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Στο κάτω-κάτω, γιατί να υπάρξει αντίδραση στο να γίνουν έρευνες στα σπίτια από τη στιγμή που υπήρχε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Αλλά όλη η αντίδραση. Στο παρελθόν, λες. Ναι, όλη η αντίδραση που δημιουργήθηκε ήταν ακριβώς γιατί ξαναρχόταν ΜΑΤ για τρίτη φορά μέσα στην πόλη της Ιερισσού. Αυτό δημιούργησε την αντίδραση του κόσμου, που βάλαν και τα λάστιχα στην άκρη του χωριού και τα κάψαν κλπ. Δεν θέλουν να εμποδίσουν τις έρευνες στα σπίτια, θέλουν να εμποδίσουν την εισβολή των ΜΑΤ. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Αν ερχόντουσαν μια μικρή αστυνομική δύναμη, 5-10 άνθρωποι, με μια εισαγγελική λειτουργό, και ζητούσαν να κάνουν έρευνες στα σπίτια, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτοί όμως φέρανε έναν ολόκληρο στρατό μας στην Ιερισσό. Ήταν μια πολεμική επιχείρηση από ό,τι βλέπουμε. Κυριολεκτικά πολεμική επιχείρηση. Ρίξανε σωρία δακρυγόνων, τα οποία είναι και το σχολείο πάνω στο δρόμο το κεντρικό της Ιερισσού, γι' αυτό και πέσανε μέσα στο γυμνάσιο των δακρυγόνων, όπου είχαν μαζευτεί τα παιδιά μέσα για να γλιτώσουν από τα δακρυγόνα, υποτίθεται, και τελικά εγκλωβίστηκαν στο γυμνάσιο, το οποίο είχε γίνει θάλαμος αερίων κυριολεκτικά από τα δακρυγόνα. Και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ο γιατρός απ' έξω του χωριού να ζητάει επιμόνως από τις δυνάμεις τις αστυνομικές ότι πρέπει να μπούμε στο σχολείο να δω τι γίνεται με τα παιδιά και να μην το επιτρέπουν. Να μην το επιτρέπουν να μπει μέσα στο σχολείο. Ήταν η κατάσταση, ήταν φοβερή. Τελικά αναγκάστηκαν, υποχώρησαν λίγο οι κάτοικοι και υποχώρησαν και τα μάτια και άνοιξε ο δρόμος ακριβώς μπροστά στο σχολείο και μπήκαν οι γιατροί μέσα και οι γονείς να δουν τι συμβαίνει με τα παιδιά. Να σας πω ότι εγώ βρισκόμουν στην Αθήνα και ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο σχολείο ήταν η κόρη μου. Η οποία με έπαιρνε τηλέφωνο κλαίγοντας το παιδί και μου έλεγε: «Μαμά, θα σκάσουμε από τα δακρυγόνα». Δηλαδή δεν είναι πράγματα τα οποία τα φανταστήκαμε, συνέβησαν. Ό,τι και να λένε δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τα φανταστήκαμε, συνέβησαν. Παρ' όλα αυτά έγιναν και κάποιες συλλήψεις και μάλιστα εκείνες τις μέρες παπαγαλάκια που δεν τα ονόμαζα λέγανε ότι βρήκανε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα τους κατηγορήσουν και για τρομοκρατικές ενέργειες και διάφορα τέτοια. Θέλω να μάθω ποιοι συναντήθησαν και με ποιες κατηγορίες είναι οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, αφού έγινε λοιπόν αυτός ο έλεγχος στα σπίτια και γυρίζανε με 2 δημιουργίες ΜΑΤ και μια πενταριά εκαμίτες από σπίτι σε σπίτι, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο δικηγόρος εκεί, ο δικός μας, γυρίζαν τον επιτάφιο και γυρίζαν από σπίτι σε σπίτι από το πρωί μέχρι το απόγευμα γινόταν αυτό για να κάνουν έρευνες στα σπίτια. Μετά συνέλαβαν και επαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 4 άτομα. Γιατί? Γι' αυτό είναι το γελίο, ας πούμε. Ότι έκανα ολόκληρη επιχείρηση για να βρουν τους τρομοκράτες, τάχα μου δίθε μου, και τι βρήκαν. Τι βρήκαν, αδελφιά. Λοιπόν, βρήκαν μία αδήλωτη καραμπίνα. Όπου υπάρχει σε κάθε σπίτι στο χωριό, όπου υπάρχει μια αδήλωτη καραμπίνα. Βρήκανε αυτά τα walkie-talkie
που συνομιλούν μεταξύ τους οι κυνηγοί, τα οποία μάλιστα αυτά τα συγκεκριμένα ήταν από ένα γνωστό, γνωστή αλυσίδα καταστημάτων γερμανική, που τα πουλάνε, ξέρετε, και στο. Τα χρειάζεται άδειε. Η αστυνομία δήλωσε ότι παράνομα το κατήχαν τα walkie-talkie. Ναι, το είχαμε αγοράσει το Lidl, το είχαμε και την εταιρεία. Λοιπόν, βρήκανε φωτοβολίδες ή πιστόλι για φωτοβολίδες, δεν έχω το διευκρινίσει ακόμη, το οποίο το βρήκαν σε σπίτι ενός ανθρώπου που είναι ψαράς, το οποίο είναι υποχρεωμένος να το έχει, διότι πώς θα πάει στο ψάρι, αν δεν έχει αυτό το πιστόλι για τις φωτοβολίδες, τον υποχρεώνει το λιμεναρχείο να έχει τέτοιο. Μάλιστα. Και βρήκανε, και το πιο ωραίο από όλα, βρήκανε το όπλο του παππού, βρήκανε ένα όπλο σε ένα μπαούλο, σκουριασμένο, εντελώς. Σε ένα μπαούλο, σε μια καλύβα που υπάρχει, όπως μου λέει και η φίλη μου που ήταν δικό της, η δικιά της η καλύβα, εκεί μπορούμε να κάνουμε λογογραφικό μουσείο, με ό,τι έχουμε εκεί πέρα, βρήκανε και το όπλο του παππού, ένα σκουριασμένο όπλο, που ήταν από πόσα χρόνια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν αυτόφορο, με τον νόμο περί όπλων, για παράνομη πλοκατοχή, που είναι πλημέλημα. Και αυτό λοιπόν, όλη αυτή η φοβερή εκστρατεία που θα βρίσκανε και εγώ δεν ξέρω ποιον, τον ούτε τον Μπιν Λάντεν να ψάχνανε, δεν θα κάνανε έτσι, είχαν αυτά τα φοβερά ευρήματα. Αν δεν ζούσαμε σε τόσο δύσκολες εποχές, θα ήταν πραγματικά κομική η ιστορία, ξέρεις, με την αστυνομοκρατία. Έτσι ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν είναι κομική, γιατί τα πράγματα ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολα. Όταν τρομοκρατούν ένα ολόκληρο χωριό, δεν είναι κομμωδία, ό,τι και αν έχει το αποτέλεσμα. Ας πάμε όμως τώρα στην ουσία τη συζήτησή μας σε σχέση με την ίδια την επένδυση. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η εταιρεία έχει καταθέσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι η πιο άρτια και η πιο εμπεριστατωμένη στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Καταρχάς, η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι πόσο αληθές είναι αυτό και θα σε ρωτήσω αυτό με δεδομένο ότι η μελέτη αυτή περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας έγινε θετικά αποδεχτή από τον Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής και από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντας, Ενέργειας και Κλιματολογικής Αλλαγής. Αν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, τέτοια θετική είναι η αντιμετώπιση της μελέτης, γιατί είσαι σαν δηλαδή. Καταρχήν να πούμε ότι για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουμε πολύ καλή τεκμηρίωση και από επιστημονικούς φορείς όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο και από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΙΤΑ. Συμμετείχα και εγώ στην ομάδα που έκανε το πόρισμα για το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η μελέτη πράγματι, μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να στήσει πολύ καλά μια μελέτη. Έχει τα πρωτογενή στοιχεία, έχει το χρήμα, έχει τους επιστήμονες. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να κρύψει πολύ σοβαρά ελλείμματα και στην τεκμηρίωση και στη χρησιμοποίηση μεθόδων, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, τι έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα, στην υποεκτίμηση των επιπτώσεων είτε από σεισμό είτε από πλημμυρικά φαινόμενα, στο μεγάλο πρόβλημα που αφορά στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής και κυρίως βέβαια στη ρήπανση εδάφους, αέρα κτλ. Άρα να πούμε τότε στη συνέχεια. Να πω όμως, γιατί έχει σημασία λίγο να πούμε και για τις εγκρίσεις και πώς αυτές υφαρπάσονται στην πραγματικότητα. Το Ομαρχιακό Συμβούλιο δεν έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση. Το είχαμε πει και τότε, γιατί ήταν στη μεταβατική του περίοδο, είχαν γίνει ήδη οι αυτοδιοικητικές εκλογές και ήταν ουσιαστικά η τελευταία θεσμική του συνεδρίαση, εφόσον πηγαίνουν προς την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τον νόμο, λοιπόν, μπορούσε να πάρει απόφαση μόνο για επίγοντα περιστατικά ή έκτακτης ανάγκης. Ένα είναι αυτό. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο, να πούμε ότι η κυρία Μπριμπίλη δεν ενέκρινε επί 8 μήνες τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ακριβώς γιατί υπήρχαν όλα αυτά τα σημεία τα οποία τις είχαμε επισημάνει οι φορείς, επιστήμονες κτλ. Βεβαίως, ο κ. Παπακοσταντίνου ήταν η πρώτη του ενέργεια να την εγκρίνει, αλλά και σήμερα και με τα καινούργια στοιχεία που έχουμε, τίθεται αμφιβόλο πραγματικά η αρτιότητα αυτής της μελέτης. Δηλαδή, ήταν πολιτικοί οι λόγοι για να σας το κάνω ευθεία. Ήταν αυτό που λέμε ότι οι μεγάλες εταιρείες αυτές και αυτού του είδους επενδύσεις δυστυχώς αντιμετωπίζουν, αλλά και επιβεβαιώνονται το κράτος μας ως μια αποικία τριτοκοσμική. Δραστηριοποιούνται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους, θεωρούν ότι δεν θα ελεγχθούν και δεν έχουν και άδικο. Να πούμε ότι έχουμε ένα έλλειμμα στους μηχανισμούς ελέγχου. Να πούμε ότι έχουν διαπιστωθεί στην περιοχή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ακόμη υπάρχει και non-paper των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει καμία επίπτωση για την συμμόρφωση. Επομένως, πάρα πολύ ωραία στείνεται μια μελέτη. Εγκρίνεται σχετικά εύκολα με πολιτική απόφαση. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις άλλαξε ο Υπουργός, δόθηκε η αντίστοιχη έγκριση. Και όταν έρθει η ώρα να γίνει η επένδυση, ακόμη και αν δεν τηρηθούν οι όροι, θα πούν δεν είχαμε άλλον τρόπο. Ας έρθουμε λοιπόν στα συγκεκριμένα. Θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η αιώνια για την εξαγωγή χρυσού και χαρκού. Το ρωτάω αυτό γιατί ο εκπρόσωπος της Ελληνικός Χρυσός, Κώστας Γεωργαντζής, σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε στο Βήμα, είπε επιλέξει.
σας λέω ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί κυάνιο, γιατί εισαγωγικά επιλέξαμε μια μέθοδο ακαριαίας τήξης με την οποία δεν γίνεται χρήση κυανίου. Γιατί δεν αποδέχεστε αυτή την διαβεβαίωση του εκπρόσωπου? Δεν την αποδεχόμαστε για πολλούς λόγους. Ξεκινάμε. Mm-hmm. Το πρώτο, ακόμα και οι δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρείας είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Μία χρησιμοποιούν, μία δεν χρησιμοποιούν. Εάν δει κανείς την προσεκτικά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα βρει τη χρήση κυανίου καταγεγραμμένη και τις ποσότητες. Αλλά επειδή πια έχει προχωρήσει από τότε και ο χρόνος και έχουμε και καινούργια στοιχεία, όπως σας είπα, όταν είχαμε κάνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους τους μηχανικούς της εταιρείας ως ομάδα εργασίας του τεχνικού επιμελητηρίου, τους είχαμε βάλει το θέμα ότι αυτή η μέθοδος της flash melting, της ακαριαίας τήξης, δεν χρησιμοποιείται πουθενά στον κόσμο για τέτοιου είδους συμπυκνώματα που είναι θιούχα, που έχουν μεγάλη ποσότητα αρσενικού. Μας υποδείξαν τότε οι μηχανικοί της εταιρείας ότι υπάρχει στο πύργο της Βουλγαρίας. Μετά από έρευνα που κάναμε, αποδεικνύεται σήμερα με ίδιες δηλώσεις της ίδιας εταιρείας της κατασκευάστρια, είναι μια φιλανδική Ούτοτεκ, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος πυρομεταλλουργίας σε συμπυκνώματα που έχουν μεγάλη συγκέντρωση σε αρσενικό. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα συγκεκριμένα έχουν συγκέντρωση σε αρσενικό γύρω στα 11% τα συμπυκνώματα. Ήδη στη Βουλγαρία από το Τσέλοπεκ δεν γίνονται δεκτά στο εργοστάσιο αυτό που μας υπέδειξαν το ΠΥΠΟ τέτοιου είδους συμπυκνώματα, τα οποία έχουν συγκέντρωση γύρω στο 5-6% σε αρσενικό. Mm-hmm. Και η Κίνα γυρίζει πίσω τα συμπυκνώματα από τη Βουλγαρία που έχουν μεγάλη συγκέντρωση σε αρσενικό, γιατί δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στο περιβαλλοντικό αλλά και στην ίδια την διαδικασία. Επομένως, σήμερα, πέρα του ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην πραγματικότητα είναι στον αέρα, αφού βασίζεται σε αυτή τη μέθοδο, να σημειώσουμε ότι και μία υπηρεσία του Υπουργείου το είχε υποδείξει αυτό, το είχε επισημάνει, αλλά αγνοήθηκε και αυτή. Τίθεται αναμφιβόλο και όλο το επενδυτικό σχέδιο, διότι υποτίθεται αυτό στηρίχτηκε στο να παράξει καθαρά μέταλλα, να έχει δηλαδή και τη μεταλλουργία, όπως περιγράφεται. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό, είναι ένα ζήτημα ύπαρξης όλου του επενδυτικού σχεδίου. Θέλω να συμπληρώσω κάτι εδώ σχετικά με το κυάνιο. Να πω ότι το κυάνιο δεν είναι κάτι καινούργιο στην περιοχή μας. Χρησιμοποιείται. Και ήδη τώρα, στην υπάρχουσα ανταλλακτική δραστηριότητα, χρησιμοποιείται κυάνιο. Δηλαδή, κυάνιο δεν θα χρησιμοποιηθεί όπως λένε. Τελικά, όπως λέει και η Πέτη, δεν θα συμβεί. Αλλά ας πούμε ότι όλα είναι εντάξει. Πικιάριο δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο στις σκουριές, στη μεταλλουργία, στο Μαντεμλάκο, στη μεταλλουργία και στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των σκουριών. Στα άλλα εργοστάσια εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας και του Μαντεμλάκου, του Στρατονίου, θα χρησιμοποιηθεί κυάνιο. 84 τόνοι κυανιακού νατρίου το χρόνο. Τόσο πολύ. Το γρένε, το λένε οι ίδιοι. Στις μελέτες τους. Ας πούμε τώρα και στα άλλα συγκεκριμένα. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την επένδυση θα είναι μηδαμινές. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος πάλι της Ελληνικός Χρυσός, ο Γιωργαντζής, είπε ότι έχουν γίνει υδρογεωλογικές μελέτες και έχουν δείξει ότι οι επιπτώσεις στο νερό θα είναι ασήμαντες και επίσης ισχυρίστηκε ότι θα αποψηλωθεί μόλις το 0,44 της δασικής έκτασης και ότι προβλέπεται, ακόμα και αυτή το 0,44, προβλέπεται από τη μελέτη ότι θα αποκατασταθεί σταδιακά. Και πάλι, γιατί να αμφισβητείτε αυτά τα στοιχεία της εταιρείας? Λοιπόν, να πω εγώ για το δάσος, να πει για τις μελέτες υδροκυβερνικές. Για το δάσος, λοιπόν, σχετικά με το 0,44 της δασικής έκτασης της περιοχής, αυτό το 0,44 είναι 4.200 στρέμματα αρχαίγωνου δάσους. Μάλιστα. Το οποίο 4.200 στρέμματα αρχαίγωνου δάσους, το οποίο αυτό δάσος για να δημιουργηθεί συνέβησαν γεωλογικές, κλιματικές, φυσικές διεργασίες, τις οποίες δεν μπορεί να τις αποκαταστήσει ανθρώπινο χέρι με τίποτα. Δηλαδή, και να αποκαταστήσουμε, αν αποκαταστήσουμε, που δεν έχει γίνει πουθενά, και το λένε και δασολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου όπως ο κ. Ζάγκας, ο οποίος έχει προσπαθήσει πολλές φορές να κάνει, το έχει ζητηθεί πολλές φορές να κάνει αποκατάσταση σε μεταλλεία και σε ορυχεία, και λέει ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να αποκατασταθεί. Και αν τελικά καταφέρουν να βάλουν, τι θα βάλουν? Θα βγάλουν λοιπόν την οξιά, την αιώνια οξιά, την ονόβια οξιά, την ονόβια αδρή, την ονόβια καστανιά,
ένα φυσικό τοπίο το οποίο δημιουργεί μια δημιουργεί βιοτόπους για διάφορα είδη της σπανίδας της περιοχής, το οποίο συγκρατεί τα ρέματα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα βάθη στα ρέματα στα οποία θα αποψηλωθούν για να γίνουν τα φράγματα. Mm-hmm. Να σας πω ότι εκεί δεν έχει μπει υλοτόμος μέχρι τώρα να υλοτομήσει, γιατί είναι αδύνατο να κατέβει υλοτόμος να υλοτομήσει εκεί κάτω. Ναι, αλλά είναι μόνο και το 0,44 λέει. Δεν είναι το 0,44. Αν πάρει όλη την έκταση της δάσης της Χαλκιδικής, μπορεί να είναι το 0,44. Αν πάρει όμως τα δάση της περιοχής, δεν είναι το 0,44. Τα 4.200 στρέμματα που θα υλοτομηθούν. Λοιπόν, μάλλον προς τα κύτταρα που βάζει το 0,44 των δασών της Χαλκιδικής. Και αυτή η αποκατάσταση δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι και άμα υλοτομήσει ένα ρέμα, δεν πάει να είναι και το 0,01% της έκτασης του δάσους. Όταν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα νερά και στην διάβρωση του εδάφους και την προστασία από τις πλημμύρες κλπ. Τότε και το πιο μικρό να είναι και στην βιοποικιλότητα και στην ισορροπία του οικοσυστήματος εκεί. Mm-hmm. Μα και το πολύ πιο μικρό να είναι, τότε πάλι δημιουργείς πρόβλημα. Και η αποκατάσταση που θα γίνει, αν μπορεί να γίνει, που δεν θα γίνει ποτέ κατά την άποψή μου, γιατί είμαι και δασολόγος και μπορώ να γνωρίζω αρκετά καλά τι συμβαίνει, και αν ποτέ γίνει αυτή η αποκατάσταση, θα γίνει με πικροδάφνες, mm-hmm. με ακακίες και με σπάρτα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να θυσιάσουμε ένα τέτοιο δάσος και να πούμε ότι θα το αποκαταστήσουμε. Δεν γίνεται. Είναι φύση αδύνατο να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Αναφέρθηκε ότι εσύ θα πεις για τα νερά αυτή. Ωστόσο, και για την έκταση της επένδυσης, θέλω να πω ένα άλλο σημείο που το πριν πολύ σημαντικό και το βρήκαμε στη μελέτη, ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται από τη σύμβαση στη γεωμετρία της εξκαφής, στο πόσο θα επεκταθεί, παρά όσο υπάρχει κοίτασμα, θα σκάβει και θα κάνει μεταλλευτικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Έχουν πάλι λοιπόν στη μελέτη τιμή, τι θα πει κοίτασμα. Το κοίτασμα εξαρτάται από τη τιμή του χρυσού. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο εξορισσόμενο υλικό, πόσο χρυσό αξίζει να έχει, ούτως ώστε να μπορούμε να το βγάλουμε με οικονομικοτεχνικά στοιχεία. Εδώ χρησιμοποιείται η καμπύλη 0,45 που σημαίνει μισό γραμμάριο χρυσό σε ένα τόνο εξορισσόμενου συμπυκνώματος. Mm-hmm. Όσο ανεβαίνει η τιμή του χρυσού, λοιπόν, μεγαλώνει και η μετρία της εξκαφής. Έτσι, μιλάω για τα ποσοστά που λένε για τα δάση. Mm-hmm. Έχουν βάλει τιμή χρυσού $425 την ουγγιά, όταν τότε ήταν 1500 και σήμερα έχει ανωδική πορεία 1700 πώς έχει βάλει. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν ότι θα εκμεταλλευτούν όλη την έκταση και δεν έχουν και κανένα περιορισμό γι' αυτό. Mm-hmm. Να πάμε όμως λίγο για τα νερά, γιατί πραγματικά μπορεί να αποτελεί ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα. Mm-hmm. Αν μπορούμε να βάλουμε σοβαρό και σοβαρότερο. Υπάρχει το θέμα του υδατικού ισοζυγίου. Να πούμε ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα υδροβόρες. Δεν έχουμε, αλλάζουν και την ροή των τις επιφανειακές ροές επεμβαίνουν, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τον υπόγειο υδροφορέα. Προκειμένου λοιπόν να κάνουν τις εργασίες εν ξηρό, προβλέπεται να υποβαστεί η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα κατά 660 μέτρα στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και όσο ό,τι αφορά τη διατάραξη των εδαφών, αλλά αν μπορεί ποτέ αυτό να αποκατασταθεί και κυρίως, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σημείο, προβλέπεται ότι το νερό που δεν θα χρησιμοποιηθεί και όχι απαραίτητα, αν περισσέψει, με επανεισπίεση θα ξαναμπεί στον υδροφόρο ορίζοντα. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρές αιτιάσεις περί εισπίεσης ρήπων με βαρέα μέταλλα, τα οποία βεβαίως θα φτάσουν στο φυσικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Επίσης, να πούμε ότι είναι πολύ σοβαρό ότι αποστραγγίζονται ορεινοί όγκοι. Ο κάκαβος ήδη έχει απομαστευτεί και αποστραγγίζεται πλήρως και αυτό είναι μια ανέκκλητη βλάβη. Να πούμε ότι είναι μια περιοχή, η βορειοανατολική Χαλκιδική, που αυτή τη στιγμή έχει νερά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, και έχει σημασία αυτό, έχουν προκρίνει ένα φράγμα στο γομάτι να κατασκευαστεί. Δηλαδή, το κράτος κάνει μία υποδομή σε προτεραιότητα σε σχέση με άλλα φράγματα. Προφανώς για να προλάβουν το φαινόμενο της λειψιδρίας που μπορεί να υπάρξει στην περιοχή όταν αρχίσει να λειτουργεί η επένδυση. Να προσθέσω εδώ mm-hmm. ότι εκεί στον Κάκαβο, στην περιοχή που βρίσκεται το έργο της Σκουριές, είναι και οι πηγές, ένα μεγάλο μέρος των πηγών του Χαβρία. Ο Χαβρίας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός, ο μεγαλύτερος χήμαρος, ο χυμαροπόταμος της Χαλκιδικής, από τον οποίο προβλέπεται να υδροδοτηθεί όλη η νότια Χαλκιδική. Δηλαδή, να άδρευτεί
η Ορμήλια, η οποία υποφέρει από νερό, γιατί ξέρουμε ότι είναι πλέον η πλέον αγροτική και παραγωγική περιοχή της Χαλκιδικής η Ορμήλια, αλλά και για την ίδρευση της Νότιας Χαλκιδικής, η οποία βέβαια έχει έναν όγκο πληθυσμού, το ιδίως το καλοκαίρι, πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού. Λοιπόν, οι πηγές του Χαβρία, λοιπόν, ένα μέρος των πηγών του Χαβρία βρίσκονται εκεί, στον Κάκαβο. Και επίσης, αυτό που είπε για το φράγμα η Μπέτη, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ έπρεπε να προηγηθούν τα φράγματα του Χαβρία και του Ολύνθιου, τα οποία θα βοηθούσαν στην υδροδότηση της Νότιας Χαλκιδικής, η οποία πραγματικά πάσχει από νερό, προηγείται το φράγμα στα Πετρένια, στο Γωμάτι, σε μια περιοχή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα μα κανένα πρόβλημα νερού. Για τα νερά θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Για το φοβερό, το φαινόμενο που είναι πολύ επικίνδυνο είναι η εισρωή της θάλασσας, έτσι όταν κατεβάζει πολύ τον υδροφόρο ορίζοντα. Οπότε έχουμε τελειώσει με όλα τα νερά της περιοχής. Διαβάζω στο διαδίκτυο ότι τα ορυχεία χρυσού ανήκαν στον Ποδοσάκη μέχρι το 1986. Λειτουργούσαν βέβαια χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη τότε και σήμερα, αν σήμερα υπάρχει πρόβλημα, τότε θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα ελεκτικών μηχανισμών και όπως λέγεται χαρακτηριστικά τα πάντα για όλα στη θάλασσα. Και σου λένε, τόσες δεκαετίες η Χαλκιδική αναπτύχθηκε τουριστικά. Ποια είναι η περιβαλλοντική καταστροφή? Υπήρξε περιβαλλοντική καταστροφή? Πρώτα να επισημάνουμε, συγγνώμη λίγο Πέτη, ότι δεν υπήρξε ποτέ ορυχείο χρυσού. Μέχρι τώρα, από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, χρυσός από την περιοχή αυτή δεν έχει εξορυχθεί. Γιατί λένε 4.000 χρόνια χρυσολυχία. Τα μεταλλεία που υπάρχουν εκεί ήταν μεταλλεία που βγάζαν σιδηροπυρίτη και όχι χρυσό. Μάλιστα. Υπάρχει τέτοιο στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί ότι ήταν χρυσό. Δεν βγήκε ποτέ χρυσό. Ούτε από τα χρόνια του Αλεξάνδρου βγήκε χρυσό από την περιοχή. Χρυσό βγήκε το Απαγκαίο και όχι από εκεί. Και από εκεί έβγαζε μεταλλεία όταν φτιάχνει το όπλο του κλπ. Αλλά όχι χρυσό. Να πούμε ότι πραγματικά έτσι γινότανε και για πολλά χρόνια και σε όλα τα μεταλλεία και του κόσμου, ειδικά τώρα στη χώρα μας, όπως είπε, που δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί ελέγχου, αλλά και η περιβαλλοντική συνιστώση δεν υπήρχε σε οποιαδήποτε επένδυση, γινόταν αυτό. Να πω καταρχήν ότι και σήμερα και με βάση εκθέσεις της Επιτηρώ υπάρχει επιβάρυνση περιβαλλοντική στην περιοχή. Έχουν ανοιχνευθεί και βαρέα μέταλλα, υπάρχει το αρσενικό και το κάδμιο. Αλλά βεβαίως να πάρουμε και μία άλλη διάσταση που είναι και τα περιβαλλοντικά περιθώρια. Έτσι. Δηλαδή, το τι γινόταν τόση εποχή και έχει επέλθει μία καταστροφή, ας το πούμε και γενικότερα και στο πλανήτη. Σήμερα το διαπιστώνουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι εξακολουθούμε και επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο. Εδώ θα βάλω και ένα άλλο ζήτημα που επίσης θεωρώ πολύ σοβαρό. Και έχει να κάνει και με το πώς τι συμβάσεις υπογράφει αυτό το ελληνικό δημόσιο που δεν προασπίζουν ποτέ το δημόσιο συμφέρον. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ρήτρα και υποχρέωση αποκατάστασης. Αναφέρεται στη σύμβαση ότι η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος όταν λήξουν οι εργασίες, εάν οι βλάβες έχουν επέλθει είτε από τρίτους, από προηγούμενες δηλαδή δραστηριότητες, ή όταν τα γενεσιουργά τους αίτια ανάγονται σε άλλες δραστηριότητες, δηλαδή στην εποχή του Φιλίππου. Δεν έχουμε το σημείο μηδέν που θα πούμε σήμερα καταγράφεται αυτό ακριβώς. Και από εδώ και πέρα, ό,τι γίνει είναι ευθύνη της εταιρείας. Νομίζω ότι δεν πρέπει σήμερα στην εποχή μας να συζητάμε ακόμα ότι μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις που δεν σέβονται το περιβάλλον. Και θα βάλετε το περιβάλλον και με την έννοια του αναπτυξιακού παράγοντα. Είναι μια περιοχή, θα τα πούμε κιόλας, που μπορεί να βιοπορίζεται εξαιρετικά με άλλους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας. Μίλησαμε μέχρι τώρα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η ερώτησή μου είναι ότι αυτές περιορίζονται μόνο στη βορειοανατολική Χαλκιδική ή αφορούν και τις γειτονικές, τις όμορες περιοχές? Φυσικά και αφορούν και τις γειτονικές και όμορες περιοχές. Το είπαμε ήδη για το θέμα των νερών και το ξεκαθαρίσαμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτή η περιοχή για τα νερά της υπόλοιπης Χαλκιδικής. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το θέμα της σκόνης, μεταλλευτικής σκόνης. Όσο και να φαίνεται υπερβολικό, 5.300 τόνοι σκόνης την ώρα. Α, την ώρα. Την ώρα. Όταν το είδαμε στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θεωρήσαμε ότι προφανώς κάνανε κάποιο λάθος. Αλλά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν το έχουν διαψεύσει. Που σημαίνει ότι δεν είναι λάθος, ότι πράγματι έτσι είναι. Αυτές τις σκόνες λοιπόν θα εκλείονται στον αέρα την ώρα για 365, για 24 ώρες το 24ωρο, για 365 μέρες το χρόνο. Όταν η σκόνη έρχεται από τη Σαχάρα, η οποία είναι σκόνη απλή της
της ερήμου. Φαντάζεστε αυτήν η σκόνη η οποία θα περιέχει βέβαια, δεν θέλει μια απλή σκόνη, θα περιέχει βαρέα μέταλλα μέσα. Μέχρι που μπορεί να φτάσει. Θα πνίξει και τη Θεσσαλονίκη και όλη την υπόλοιπη Χαλκιδική. Θα πέφτει πάνω στα φυτά. Θα δημιουργεί προβλήματα στα φυτά γιατί δεν θα μπορούν να αναπνεύσουν. Υπάρχουν εξάλλου οι έρευνες και οι μελέτες της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες λένε ότι αυτό θα είναι καταστροφή για την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, για την μελισσοκομεία που είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος στην περιοχή μας, mm-hmm. αλλά και για την ίδια την Χαλκιδική ολόκληρη. Ποιος θα έρθει να κάνει διακοπές στη Χαλκιδική όταν θα λούζεται με αυτή τη σκόνη? Ποιος θα έρθει να κάνει διακοπές στη Χαλκιδική όταν θα υπάρχουν αυτά τα τεράστια. Αυτή η τεράστια ανοιχτή εξόρυξη που δεν θα μείνει βέβαια στις Σκουριές, θα προχωρήσει και σε άλλα μέρη, γιατί υπάρχουν μεγαλύτερες περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερο μετάλλευμα, όπως είναι η Τσικάρα, όπως είναι η Πιάβιτσα, και είναι σίγουρο ότι η εταιρεία το θέλει, το έχει βάλει και στη μελέτη της μέσα, ότι θέλει να συνεχίσει και εκεί. Άρα θα γίνει όλη η Βορειοανατολική Χαλκιδική ένα τεράστιο μεταλλευτικό πεδίο. Ποιος θα έρθει λοιπόν στη Χαλκιδική όταν θα υπάρχουν όλες αυτές οι εξορίξεις και όλες αυτές και τα εργοστάσια, τα τεράστια κλπ. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που είναι χαρακτηριστικό των μεταλλείων και σήμερα μετριέται ήδη στην περιοχή, στο στρατόνι ειδικότερα, είναι το φαινόμενο της όξυνης απορροής των μεταλλείων. Είναι θείουχα τα πετρώματα, αναγκαστικά χρησιμοποιεί ο επιστημονικούς όρους, γίνεται θείικο οξύ με την οξύδωση και διαλύει βαρέα μέταλλα. Αυτό είναι το φαινόμενο της όξυνης απορροής μεταλλείων που προκαλεί και την όξυνη βροχή. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτά δεν έχουν σύνορα. Αυτά τα φαινόμενα δεν υπάρχουν σύνορα ούτε στην όξινη βροχή. Και να πούμε ότι η όξινη απορροή, αυτό το φαινόμενο, δεν υπάρχει ούτε όσον αφορά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που κατά τα άλλα βεβαίως είναι πολύ ωραία στημένη. Ενώ σήμερα μετριέται στο στρατόνι, υπάρχει αυτή η επιβάρυνση. Ας έρθουμε τώρα στους ανθρώπους και τους εργαζόμενους. Υπάρχουν περιοχές, κάτοικοι και χωριά, τα οποία είναι πέρα των μεταλλείων και των ορυχείων. Και είναι φυσιολογικό σε τέτοια εποχή τεράστιας οικονομικής κρίσης να υπάρχουν οικογένειες που προσδοκούν να βγάλουν ένα μεροκάματο να ζουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να έχει απέναντι τους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι επί τη ευκαιρία έχουν κάνει και κάποιες κινητοποιήσεις. Μικρές βέβαια, αλλά έκαναν κάποιες κινητοποιήσεις. Η ερώτηση μου είναι: τι λέτε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους? Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να διαχωρίσω λίγο τους εργαζόμενους από τους παλιούς εργαζόμενους της εταιρείας, στην εταιρεία που επιδούλευαν μέχρι τώρα στην υπάρχουσα δραστηριότητα, η οποία είναι γύρω στους 350 και οι οποίοι είναι και βέβαια περισσότεροι και κοντά στο να βγουν στη σύνταξη, και στους αυτούς που προσλήφθηκαν τώρα από την εταιρεία πριν ακόμη ξεκινήσει τις δραστηριότητες της, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να κάνει εξόρυξη, κάνει πρωταρχικές εργασίες. Έχει φτάσει ήδη στον αριθμό των 1200 θέσεων. Ενώ προβλέπεται ότι στο αποκορύφωμα στα 9 χρόνια της εφόσον της λειτουργίας της θα φτάσει τις 1300 θέσεις. Άρα σημαίνει ότι αυτές οι 1200 θέσεις που υπάρχουν σήμερα, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, δεν είμαστε σίγουροι και γι' αυτό, αν πράγματι υπάρχουν αυτές οι 1200 θέσεις, δεν είναι θέσεις οι οποίες πραγματικά εξυπηρετούν την εταιρεία, οι θέσεις οι οποίες θα είναι μόνιμες. Συγγνώμη, για μια και ανάφερε για θέσει εργασία, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ο Δήμαρχος Αριστοτέλειου Χρήστος Πάχτας έχει δηλώσει ότι σε μια περιοχή, επιλέξει το λέω έτσι, επιλέξει, σε μια περιοχή 20.000 κατοίκων θα δημιουργηθούν 5.000 άμεσε και έμεσε θέσει εργασία και ουσιαστικά θα εξαφανιστεί η ανεργία. Αυτό ισχυρίζεται ο Δήμαρχος και επί την ευκαιρία επαναλαμβάνει τα λόγια τη εταιρεία ίδια. Που θα δημιουργηθούν 5.000 θέσεις εργασίας. Η εταιρεία δεν λέει για 5.000 θέσεις εργασίας. Ο Δήμαρχος τα λέει μόνο. Η εταιρεία στη μελέτη δεν είναι μόνο. Είναι λάθος, πολύ λάθος. Είναι βασιλικότερος του βασιλέως και ο Δήμαρχος και λυπάμαι πάρα πολύ και οι εκπρόσωποι των σωματείων των εργαζομένων. Είναι βασιλικότεροι του βασιλέως για την εταιρεία, από την εταιρεία. Δηλαδή, προεσπίζονται την εταιρεία. Εσύ λες ότι η εταιρεία δηλώνει μόνο 1.200. Η εταιρεία δηλώνει 1.300 θέσεις, 1.300 θέσεις, συν γύρω στις 950 θέσεις, οι οποίες θα είναι παρελκόμενες, δηλαδή γύρω-γύρω από την εταιρεία, οι οποίες και αν θα δημιουργηθούν αυτές, δηλαδή και δεν μας εξηγεί και πού μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις. Αυτά υπάρχουν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας.
την οποία αυτή πρέπει να δεχτούμε και όχι το τι λέει ο Πάχτας, αν δεν μιλάει για 5.000 θέσεις, mm-hmm. που τις έχει βρει δεν ξέρω και πώς τις φαντάζεται τις 5.000 θέσεις mm-hmm. ο Πάχτας. Επίσης σε αυτά τα χωριά θέλω να πω ότι υπάρχει, τα χωριά αυτά είναι τα λεγόμενα μαδεμοχώρια. Στα χωριά αυτά υπάρχει μια κουλτούρα μεταλλευτική, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάντοτε μεταλλορύχοι. Αλλά προσέξτε, τα μεταλλορύχοι σε υπόγειες στο ΕΣ. Εδώ μιλάμε για μια ανοιχτή εξόρυξη. Αυτό δεν το έχει πει κανείς. Ότι εσείς παιδιά εκεί που είστε μεταλλορύχοι, που δουλεύετε σε υπόγειες στο ΕΣ, θα είστε άχρηστοι στην ανοιχτή εξόρυξη. Δεν του το έχει πει κανείς. Τι να του κάνουν στην ανοιχτή εξόρυξη, τους μεταλλορύχους. Τα φορτηγά θα πηγαίνουν, θα ανοίγουν, οι εξκαφείς θα γυρνούν, θα σκάβουν το όρημα και οι μεταλλορύχοι τι δουλειά έχουν εκεί. Επίσης, δεν τους έχουν πει ότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό εκεί και όχι απλοί εργάτες. Άρα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό από την περιοχή της Χαλκιδικής, από την περιοχή των Μαδεμοχωρίων. Γενικώς αυτούς τους ανθρώπους τους έχουν αποπροσανατολίσει, δεν τους αφήνουν να ενημερωθούν. Μου λένε συνεχώς το επιχείρημα, σε μένα δεν μιλάω μαζί τους. Μου λένε συνεχώς το επιχείρημα. Μα τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε τα μεταλλεία τόσα χρόνια και δεν υπάρχει πρόβλημα σε καμιά άλλη δραστηριότητα. Δεν έχουν καταλάβει, μάλλον δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν τους αφήνουν να το μάθουν. Ότι δεν έχει καμιά σχέση η δραστηριότητα που υπάρχει σήμερα, η μικρή αυτή η ήπια δραστηριότητα που πάλι έχει αφήσει πληγές, με αυτό το φαραωνικό πράγμα το οποίο πρόκειται να γίνει. Καμία μα απολύτως καμία σχέση. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν αυτό και να το καταλάβουν, ή τους αποπροσανατολίζουν, ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το κακό του τόπου τους. Εδώ, εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι υπάρχει και ένας εκβιασμός της εταιρείας, το οποίο επίσης δεν έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι, και, είναι, και αυτό αναφέρεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Mm-hmm. Όπου εκεί ως μηδενική λύση, αυτό είναι υποχρεωτικό, στη μελέτη πρέπει να παρουσιάσει τρεις λύσεις: δύο εναλλακτικές και τη μηδενική, που σημαίνει δεν κάνω το έργο που περιγράφω. Αντί λοιπόν η εταιρεία ως μηδενική λύση να παρουσιάσει, δεν κάνω αυτή την και την εξόρυξη χρυσού στην πραγματικότητα, το καινούριο έργο, mm-hmm. ως μηδενική λύση παρουσιάζει ότι σταματάω και την προηγούμενη δραστηριότητα. Άρα χάνονται οι θέσεις. Αυτό όμως είναι ένας εκβιασμός και προς το κράτος και προς τους εργαζόμενους, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Τους το είχαμε θέσει στη συνάντηση. Οι εργαζόμενοι λοιπόν πιστεύουν ότι αν δεν εγκριθεί η εταιρεία, μας απάντησαν πραγματικά εφθαρσώς, γιατί έχετε, δεν βάζετε ως μηδενική λύση αυτό που πρέπει, γιατί δεν μας συμφέρει. Το θέλουμε όλο. Οι εργαζόμενοι λοιπόν αυτό δεν το ξέρουν. Θεωρούν δηλαδή ότι πρέπει να ή θα γίνει αυτό το επενδυτικό ή θα σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο έχει να κάνει αυτό που λέμε υποαμοιβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά πολύ πολύ ακριβές για το ελληνικό δημόσιο. Να σκεφτούμε έτσι τα θέματα της παραχώρησης, τι έχει στοιχήσει, τι κόστος θα έχει το δημόσιο για αποκατάσταση, τι κόστος ήδη έχει για υποδομές που προσφέρει, δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, το φράγμα που είπαμε κτλ. Απλώ θέλω να πω το εξή, ότι ακόμα και αν πρόκειται για 1.000 θέσεις, 1.200 θέσεις, είναι μια παρηγοριά για κάποιον κόσμο που βρίσκεται σε δυσκολία. Πώς μπορούμε να τους κερδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, λέγοντας απλώς ότι τι να κάνουμε, είναι λάθος η επένδυση, τέλος. Όχι, προτείνοντάς τους εναλλακτικές λύσεις ανάπτυξης της περιοχής, που υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και μάλιστα πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή έκανε και μια διημερίδα που προτάθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις. Mm-hmm. Προτάθηκε η πρωτογενής παραγωγή, η οποία μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα και πολύ καλά έσοδα για τον άνθρωπο που αποφασίζει να ασχοληθεί μαζί του. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να καλλιεργήσει στην περιοχή με καινούργιες καλλιέργειες, εναλλακτικές καλλιέργειες κλπ. Υπάρχει ο τουρισμός. Αυτή η περιοχή, η Βορειοανατολική Χαλκιδική, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα το πύλιο. Είναι, μάλιστα έχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα. Είναι σε ένα πανέμορφο δάσος, είναι πολύ κοντά στη θάλασσα. Τα ορεινά χωριά μιλάμε, αυτά που τα μαδεμοχώρια που ασχολούνται κυρίως με τα μεταλλεία. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, σε 10-15 λεπτά είσαι στη θάλασσα. Mm-hmm. Είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Σε μία ώρα το πολύ είσαι από τη Θεσσαλονίκη, σε αυτά τα χωριά. Είναι πανέμορφο, είναι μέσα στο δάσος, ένα πυκνό δάσος. Όπου εκεί θα μπορούσαμε βέβαια να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή. Με τον αγροτουρισμό, με τον εναλλακτικό τουρισμό, με περιπατητικές διαδρομές, με το να μάθουμε το δάσος. Επίσης μπορούσε να αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά ο επιστημονικός τουρισμός. Μην ξεχνάμε ότι είναι η παραδοχή του Αριστοτέλη. Mm-hmm. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί θρησκευτικός τουρισμός ακόμη περισσότερο, διότι είναι η πύλη του Αγίου Όρους. Θα μπορούσε δηλαδή όλο αυτό με ένα συνδυασμό και με ένα καλό σχεδιασμό. Αν υπήρχε βούληση από την πολιτεία, θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά.
Οι κάτοικοι της περιοχής, αλήθεια, γιατί οι εφημερίδες δίνουν, καθεστώτικες εφημερίδες δίνουν μια αίσθηση ότι οι κάτοικοι είναι μοιρασμένοι, μισή-μισή, πλακώνονται και τέτοια πράγματα. Πώς είναι, ποια είναι η δική σας αίσθηση σε σχέση με τους κατοίκους? Ας το πει η Πέτρια, είναι από τους εφηβεί απ' έξω. Εγώ είμαι από το δυο έξω. Ωραία. Πιο δύσκολο το. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει, δεν είναι μισή-μισή σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι οι εργαζόμενοι μεταλλορύχοι που λέμε μια μικρή ομάδα σε ποσοστό στο συνολικό πληθυσμό. Απλώς είναι αρκετά και αυτοί, όπως είναι και το κίνημα ενωμένο, είναι και αυτοί. Είχα έτσι κάποιες εμπειρίες με την συναναστροφή μαζί τους. Οι άνθρωποι πραγματικά, το περιέγραψε πολύ ωραία η Κατερίνα, αγνοούν τους κινδύνους, δεν θέλουν να τους ακούσουν τους κινδύνους. Εμένα όταν είχα πάει και έβαζα κάποια θέματα για την περιβαλλοντική μελέτη, μου είπανε και τι σε νοιάζει σαν να πάθουμε καρκίνο. Θα το αντιμετωπίσουμε τότε. Και εσύ τώρα που φεύγεις μπορείς να σκοτωθείς με το αυτοκίνητο. Η άγνοια του κινδύνου, υπάρχει δηλαδή φανατισμός. Φανατισμός. Να πω όμως λίγο εδώ, γιατί εγώ τις ευθύνες τις ρίχνω πιο πολύ στην πολιτεία για όλα αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Σε μια τέτοια περιοχή, πολύ ωραία την περιέγραψε η Κατερίνα, τόσα χρόνια έπρεπε να υπάρχει πραγματικά ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Και οικοτουρισμό, για τουρισμό, ποιοτικό τουρισμό. Και βλέπουμε ότι κάναμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την ημερίδα, πραγματικά αναδείχθηκαν πολύ σπουδαία πράγματα. Αλλά αφήνεται η περιοχή. Εγώ θα έλεγα και σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το αναπτυξιακό. Έτσι, μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά τέτοια σχέδια δεν υπάρχουν. Και βεβαίως παρουσιάζεται ως μόνη λύση το μεταλλείο. Είναι ένα πράγμα που πραγματικά ευθύνεται η πολιτεία γι' αυτό. Το φοβερό είναι, υπάρχει μια, στην εκκλησία της Μεγάλης Παναγιάς, υπάρχει ένα σύνθημα γραμμένο πάνω στην εκκλησιά που λέει πρώτα δουλειά και μετά υγεία. Φοβερό πράγμα. Ναι, υπάρχει γι' αυτό. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις ανθρώπους βέβαια. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλα αυτά που περιγράψα, που περιέγραψα προηγουμένως και τα είπε και η Πέτη για την μεγάλη ανάπτυξη της περιοχής, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να συμβαδίσουν με αυτή τη μεταλλευτική δραστηριότητα που σχεδιάζεται. Με αυτή την καταστροφή, με αυτόν τον παραλογισμό που πάει να γίνει εκεί, δεν μπορεί να συμβαδίσει τίποτε άλλο. Δηλαδή, θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι θα έχουμε αυτές τις 1.300 θέσεις εργασίας που δίνει η ελληνικός χρυσός και αν θα τις δώσει στην περιοχή και τίποτα άλλο, γιατί μετά δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα, ούτε οι σημερινές δραστηριότητες που υπάρχουν, τίποτα. Ή θα έχουμε όλες τις άλλες δραστηριότητες και δεν θα έχουμε αυτές τις 1.300 θέσεις εργασίας που δίνει η ελληνικός χρυσός. Μιλάμε για βιομηχανοποίηση της περιοχής εντελώς. Είναι βαριά βιομηχανία. Ναι, άλλωστε ο Τσίπρας σε μια ομιλία του είχε δηλώσει ότι δεν γίνονται τέτοιες επενδύσεις σε αναπτυγμένες χώρες πλέον. Βεβαίως. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, είναι αλήθεια. Ρωτάω, για τον λόγο αυτό που λες ότι είναι πολύ βαριά. Βάλουμε λίγο και πριν αυτό τι θα πει η χρυσός. Η ψυγματική χρυσοφορία, εδώ που μιλάμε από κάτω, μπορεί πραγματικά να υπάρχουν ψήγματα χρυσού. Δεν σημαίνει ότι σκάβουμε οπουδήποτε χωρίς να κοιτάμε τις επιπτώσεις, τις οικονομικές πια, τις αναπτυξιακές λέω, πέρα από τις περιβαλλοντικές, και βγάζουμε χρυσό. Προφανώς δεν γίνονται πουθενά τέτοιες, ειδικά με μεθόδους όπως προτείνονται. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας είναι αυτές που δραστηριοποιούνται σε χώρες του τρίτου κόσμου, οι οποίες ήδη άρχισαν και αντιδρούν. Σήμερα μόνο στην Ναμίμπια νομίζω υπάρχει ένα εργοστάσιο που δέχεται συμπυκνώματα με μεγάλη ποσότητα αρσενικού. Ναμίμπια. Θα επανέλθω στα πλεονεκτήματα που ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση ότι έχει επενδύσει. Λένε ότι το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει φόρους, θα έχει αντισταθμιστικά ωφέλη, θα έχει εισπρακτικά δικαιώματα. Πάλι ο Πάκτας σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι το δημόσιο κάθε χρόνο θα έχει 180 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολόγηση της δραστηριότητας της εταιρείας. Ισχύουν όλα αυτά? Τελικά ποιο να πιστέψουμε, τον Πάκτα ή τον Παπακοσταντίνου? Δεν έχω ιδέα. Διότι ο Πάκτας μπορεί να λέει ότι θα έχει 180 εκατομμύρια ευρώ από φορολογία, αλλά ο Παπακοσταντίνου του είπε ευθαρσώς ότι το μόνο έσοδο που περιμένουμε από τη συγκεκριμένη επένδυση στο ελληνικό δημόσιο είναι η φορολογία των εργαζομένων. Θα παίρνουν λοιπόν 180 εκατομμύρια ευρώ από τους εργαζόμενους? Ούτε δραχμή δηλαδή δεν προβλέπει να παίρνει το. Όχι κα τίποτα. Μάλιστα ο ελληνικός χρυσός ισχυρίζεται ότι δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο Δήμο Αριστοτέλη. Και έχουμε τη μεγάλη απορία εμείς που ζούμε εκεί στο Δήμο Αριστοτέλη και που είμαστε και κάποιοι σύντροφοι, είναι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πού είναι αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί παραστατικά δεν υπάρχουν. Άρα
ή δεν τα έδωσε ποτέ η εταιρεία στο Δήμο τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ή κάπου αλλού πήγαν. Γιατί δεν φαίνονται. Υπάρχει και η δημιουργική ρεαλιστική. Γιατί δεν φαίνονται. Μα είναι δυνατόν μια τόσο μεγάλη επένδυση να μην έχει φορολογία για το κράτος? Δεν έχει. Δεν έχει. Να σας πω ότι από το 2000 δεν υπάρχουν καταρχήν τα royalties. Ναι. Δεν υπάρχουν τα royalties, τα οποία είναι τα μεταλλευτικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει τίποτα να δώσουν τα μεταλλευτικά δικαιώματα στο ελληνικό δημόσιο ή εταιρεία. Δεν υπάρχει, να σας πω από το 2003 που λειτουργεί, 4 που λειτουργεί η εταιρεία μέχρι το 2011, μία χρονιά που γύρωσε φόρος. Σε όλες τις άλλες χρονιές έβγαζε ζημιές. Επίσης, τώρα που βγάζει, όταν θα βγάζει συμπύκνωμα και όχι καθαρό μετάλλευμα, μέχρι να ξεκινήσει το εργοστάσιο χρυσού, και αν θα ξεκινήσει και αν γίνει ποτέ, τότε δεν θα πληρώνει τίποτα, γιατί στην ουσία βγάζει χώμα έξω και όχι μετάλλευμα. Επίσης, χρησιμοποιούνται οι offshore, έτσι. Αυτό το παραμύθι που συνηθίζω εγώ να λέω έχει απ' όλα. Έχει και μύρη, έχει και offshore, έχει και fat στην αρχική σύνθεση της εταιρείας. Είναι όπως ακριβώς το είπε η Κατερίνα. Μία χρονιά μόνο που δώσαν φόρους. Γιατί έχουν συνεχώς ζημιές. Το συμπύκνωμα βγαίνει μέσω offshore, πάει και τελικά πάει στο ιστορικό. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή να εξασφαλίσει η πολιτεία φόρους. Τα δικαιώματα, οι οικονομικοί εγκέφαλοι είχαν κάνει προκήρυξη να προσλάβουν σύμβουλο για να τα εισπράξει και μετά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχουν γιατί ισχύει ο μεταλλευτικός κώδικας. Να πούμε εδώ ότι η μεταλλευτική βιομηχανία έχει ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, επειδή είναι πολύ ισχυρή, το οποίο παγκόσμια κρατάει στην εποχή της Άγριας Δύσης. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να εισπράξεις. Ναι, παρόλα αυτά, αυτό που ήθελα να σου πω είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται διαρκώς ότι λέει όχι σε κάθε επένδυση. Για να μην μιλήσουμε τώρα για τις επενδύσεις γενικώς και σε ποιες είναι υπέρ ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αυτή για τη συγκεκριμένη επένδυση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν υπέρ της, θα μπορούσαν να υπάρξουν όροι που ως κόμμα θα ήσασταν υπέρ μιας τέτοιας επένδυσης στη Χαλκιδική? Καταρχήν λέμε όχι, γιατί έχει αυτή την περιβολική καταστροφή και γιατί δεν είναι μόνος αειφορίας. Σε κάθε, σε κάθε περίπτωση πρέπει οποιαδήποτε επένδυση να πληρεί κάποιους όρους. Είμαστε θετικοί στις επενδύσεις, που μάλιστα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, αλλά με όρους αειφορίας, που υποτίθεται ότι αυτό λένε όλοι, άσχετα να το τηρούν. Η αειφορία εκτός των άλλων έχει και αυτό το στοιχείο ότι δεν μπορεί μία δραστηριότητα να εμποδίζει αυτή η επένδυση τους άλλους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά για τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή κτλ. Δεύτερον, με όρους απόλυτης ασφάλειας. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα ατυχήματα που συμβαίνουν στο Μεταλλείο, με γνωστότερο της Μπάγκε Μάρε και τη φοβερή καταστροφή. Πού είναι αυτό? Στη Ρουμανία, στη Μεταλλεία. Η δεύτερη μεσού είναι μετά το Τσέρνομπιλ. Όπου και εκεί βέβαια έβγαινε μια εταιρεία και συνήθως τα ατυχήματα αυτά αφορούν στην αστοχία των νευρών. Ήταν Μεταλλείο Χρυσού, ήταν εκεί. Ναι, ναι. Στη λίμνη τελμάτων, εκεί που, είναι που τοποθετούνται να αποτίθεται τα απόβητα. Εκεί υπάρχουν οι μεγαλύτερες αστοχίες. Εδώ δεν το είπαμε κιόλας ότι έχουμε και ρήγματα, είναι σεισμογόνος περιοχή Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν έγινε μια τέτοια αστοχία. Έφυγαν και νιούχα νερά και μόλι να φτάσαν μέχρι τον Δούναβη. Ήταν πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μετά το Τσέρνομπιλ θεωρείται μεγαλύτερη, παρόλο που σχετικά η κυβέρνηση και η εταιρεία προσπάθησε να το κρατήσουν χαμηλά, τα αποτελέσματα. Και βεβαίως έχουμε συνήθως δύο ατυχήματα το χρόνο. Εδώ, ναι, στην μελέτη τώρα επανέρχομαι, αλλά θέλω να δείξω γιατί λέμε όχι σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Αν λες, για τη συγκεκριμένη επένδυση. Για τη συγκεκριμένη επένδυση με τα μέσα, μέσα της τεχνολογίας, για να το πούμε λόγω που υπάρχουν σήμερα. Έτσι, έτσι. Ναι, έγινε κατανοητό. Ο χρυσός της Χαλκιδικής είναι πάνω από το έδαφος και όχι κάτω από αυτό. Η κυβέρνηση, από ό,τι έγινε γνωστό τις προηγούμενες μέρες, υποχώρησε στο ζήτημα της εξόρυξης χρυσού στη Θράκη. Είπε μάλιστα σε μια ανακοίνωσή της ότι θα επανεξετάσει τα στοιχεία για την επένδυση στη Θράκη. Πώς αξιολογείτε αυτή την υποχώρηση της κυβέρνησης στη Θράκη, την ίδια στιγμή που επιμένει ότι στη Χαλκιδική πληρούνται οι προϋποθέσεις και η επένδυση θα γίνει ούτως ή άλλως? Κοιτάξτε, δείτε, οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί και μικροκομματικοί. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Στη Θράκη. Στη Θράκη. Διότι βλέπει ότι εκεί χάνει από θεσμικούς φορείς, από δικούς της ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμαρχος Αλεξανδρόπολης είναι νεοδημοκράτης. Με τη Νέα Δημοκρατία βγήκε δήμαρχος. Ο Περιφερειάρχης, ο Γιαννακίτης, είναι του ΠΑΣΟΚ.
Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Στυλιανίδης, έχει τεθεί ενάντια στην επένδυση. Άρα οι λόγοι για τους οποίους βάζει φρένο δεν λέει ότι τελείωσε, ότι δεν θα γίνει ποτέ. Mm-hmm. Απλώς είπε ότι θα το αφήσουμε λίγο να καταλαγιάσουν τα πράγματα. Mm-hmm. Μήπως μπορέσουμε και πείσουμε και τους δικούς μας θεσμικούς, υποτίθεται, να μην έχουν τόσο αρνητική στάση. Και έτσι να μην δημιουργηθεί και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί βλέπει τη Χαλκιδική, mm-hmm. όπου εκεί δεν υπάρχουν οι θεσμικοί μαζί με τον κόσμο. Είστε σαν είναι αντίθετοι και τον Αρχιακό Συμβούλιο, το, αυτό που έφυγε, και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος εκεί, ο οποίος είναι υπέρμαχος της εταιρείας, μάλλον θα μπορούσα να πω ότι είναι εκπρόσωπος της εταιρείας και όχι δήμαρχος. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί που ο κόσμος είναι μόνος του στην ουσία, στηριζόμενος από κάποια πολιτικά κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ πάντα την αρχή, το στήριξε το κίνημα αυτό. Και σήμερα βλέπουμε σιγά σιγά και το ΚΚΕ και ανεξάρτητοι Έλληνες έρχονται κοντά στον κόσμο και το στηρίζουν το κίνημα αυτό. Βλέπουμε λοιπόν εκεί ότι ο κόσμος, παρόλο που ήταν στην ουσία μόνος του, χωρίς θεσμικούς παράγοντες κλπ., έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κίνημα. Φανταστείτε τι θα γίνει στη Θράκη, όπου υπάρχουν και οι θεσμικοί μαζί με τον κόσμο. Ως τελευταία ερώτηση έχω αφήσει το τι ρόλο έχουν παίξει τα ΜΜΕ. Και το ρωτώ αυτό, γιατί τα ΜΜΕ είναι μια, όντως, έτσι όπως το λες Κατερίνα, μια πολύ πικρή ιστορία. Και τα ΜΜΕ έχουν υποτιμήσει πάρα πολύ το θέμα και μάλιστα περιβαλλοντικές εκπομπές μέσα σε χιλιάδες εισαγωγικά. Έχω δει την εκπομπή και πραγματικά έχω αναταιριάσει από την έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας του Sky, όπως είναι η Eco News του Sky, ούτε καν την έχει αναφέρει. Ποια είναι λοιπόν η στάση του ΜΜΕ σε σχέση με τη Χαλκιδική και το κίνημα που έχει αναπτυχθεί εκεί? Η στάση του ΜΜΕ ήταν ότι μέχρι τώρα το αγνοούσαν. Και αν καμιά φορά που και που ασχολιόταν με το θέμα, το παρουσιάζανε βέβαια ως μια μεγάλη ανάπτυξη, ως μια μεγάλη επένδυση, το οποίο θα φέρει θέσεις εργασίας, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα περιβαλλοντικό και όλα αυτά. Ξέρω, και μάλιστα σε αυτούς τους καιρούς που υπάρχει οικονομική κρίση, ναι, επιτέλους ήταν επένδυσης. Έτσι, έτσι. Όλα τα κανάλια. Μου έχει κάνει τα κανάλια. Και σε βαθμό θυμώνομαι πάρα πολύ κάθε φορά. Δηλαδή στο τέλος εγώ ήθελα να μην βλέπω εκπομπές που αναφέρονται στο θέμα, γιατί γινόμουν έξαλλη. Καμία περιβαλλοντική διάσταση. Στο κάτω-κάτω, ας το πούμε και έτσι, ασχολήθηκαν επιστήμονες, φορείς, το απειθείτε τότε. Δεν έπρεπε σε κάποιες εκπομπές να εμφανιστεί και αυτή η άποψη. Μονόπλευρα δηλαδή. Έτσι, έτσι είναι. Πάντως πρέπει να έχει παίξει ρόλο και ότι μέτοχος είναι και ο Μπόμπολας, ο όμιλος Μπόμπολας. Φυσικά. Εγώ προσωπικά είχα γράψει κανένα δύο άρθρα και προσπάθησα να περάσω εκείνη την εποχή, τα οποία βέβαια ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν πουθενά. Μάλιστα, τόσο καλά. Μετά την ιστορία που έγινε στις Κουριές με τον εμπρισμό των μηχανημάτων, ο Ντέινερς κλπ. Τότε άρχισε το θέμα να παίζει περισσότερο, οπότε αναγκάστηκαν πια να βγάλουν και την άλλη φωνή και την άλλη άποψη. Βέβαια προσπαθώντας και αυτοί να τη λιδωρήσουν, να την περιορίσουν όσο μπορούν. Ένα τεράστιο συλλαλητήριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη 20.000 κόσμων και, δεν το έδειξε κανένα κανάλι, το έδειξαν πολύ λίγο. Ενώ περισσότερο προβάλλανε, ας πούμε, το στημένο συλλαλητήριο των 1.200 ατόμων που έγινε στη Μεγάλη Παναγιά με τους εργαζόμενους της εταιρείας, το οποίο το έχει κυριολεκτικά ο Μπόμπολας, με ανιματέρ, με πλαστικά πανό, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Α, ναι, έγινε σοου. Με γίγαντο οθόνες κλπ. Ένας άνθρωπος του ΜΜΕ, ξέρετε. Ο εθνικός μας εργολάβος, ξέρετε. Μπορεί να πει που δεν είχε για να τους βάλει στη σωστή θέση να φαίνονται πάρα πολύ. Αν και προσπαθούσε αυτός ο ανιματέρ, ελάτε λίγο πιο εδώ, καλύψτε και τα κοινά. Και το έχει δει live και μπορεί οποιοδήποτε να το δει, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό προβλήθηκε. Είχε βέβαια και το μεγάλο ατού ότι ήταν ο Άδωνης εκεί. Βέβαια, αφού ήταν ο Άδωνης εκεί, πώς δεν το πρόβαλε τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ναι. Ο Άδωνης που βγαίνει συνεχώς ψεύδεται, λέει διάφορα ψέματα στην τηλεόραση για το όλο θέμα. Έκανε την. Είναι και ένα ενημέρωτο. Ναι, το συνηθίζει, δεν είναι μόνο σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο σε αυτό το θέμα, το συνηθίζει. Ναι, συνηθίζει. Λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι, το λέει, ας πούμε, και θεωρεί ότι έτσι είναι και είναι και γεγονός. Πιστεύω ότι τώρα κάποια μέσα αρχίζουν σιγά να το παίζουν, να δείχνουν και την άλλη άποψη. Νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή έχει κρίση πια, μπορεί να καταλάβει ποιοι έχουν δίκιο και ποιοι έχουν άδικο. Ήταν τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα για αυτή την επένδυση και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, το σκάνδαλο το φοβερό, και στα περιβαλλοντικά, που μόλις άρχισε να ακούγεται και να δημοσιοποιείται, τελευταία έγινε αυτό, νομίζω ότι κερδίζει συνεχώς κόσμο και καταλαβαίνουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Ήταν πολύ ισχυρό. Κατερίνα και Πέττη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του Λεφ.gr για τη συνάντηση που μας έδωσατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.